Ένας μικρός άγγελος που περίμενε το θαύμα, μια μάνα ήρωας, μια οικογένεια που πέρασε ατελείωτες ώρες αγωνίας και τα σημαντικά μαθήματα πίστης, θάρρους και ελπίδας για ζωή. Δεν πέρασε πολύ καιρός που η ιστορία της μικρής Ραφαέλα συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. 10 Μαρτίου του 2017 και το μικροσκοπικό κορμάκι της μικρής Ραφαέλας δεν άντεξε. Το κοριτσάκι πάλευε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο. Η μικρή Ραφαέλα είχε τον τελευταίο καιρό μεταφερθεί στο Βερολίνο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Το θάνατο του μικρού κοριτσιού έκανε γνωστό μέσα από τη σελίδα της στο Facebook η μητέρα της Αντιγόνη Γάτου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τη δούλη σου Ραφαέλα, συγχώρεσέ με ψυχή μου, ξεκουράσου στην αγκαλιά του, θα σ' αγαπώ πάντα», έγραψε η δύστυχη μητέρα στο Facebook, ανεβάζοντας μαζί με το σπαρακτικό της μήνυμα μια φωτογραφία της μικρής Ραφαέλας πριν από το τροχαίο που έκοψε τελικά το νήμα της ζωής της. Στέλνω ένα γράμμα στο Θεό. Η μικρή Ραφαέλα πάλευε σκληρά για τη ζωή της από τον Οκτώβριο του 2014, όταν τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο. Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Με βαρύ πόνο ψυχής, μια ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στην κόρη της, η μητέρα της καθυλώνει τη στιγμή που επισκέπτεται για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια το σημείο που συνέβη το τροχαίο. Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν εκείνη. Το λάθος ήταν που το παιδί ήταν αγκαλιά. Καμία μάνα, όσα κι αν χρωστάει, να μην ζήσει αυτό το πράγμα. A piece of my heart died with you. Δίπλα στη μικρή Ραφαέλα, όλο αυτό το διάστημα η ηρωίδα μητέρα της Αντιγόνη, που πάλεψε σκληρά, όχι μόνον με τον πόνο και την ελπίδα, αλλά και με ένα ανάπηρο κρατικό σύστημα που εμπόδιζε με κάθε τρόπο τις ελπίδες για τη σωτηρία του παιδιού της. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο. Η έλλειψη. Δεν έχω λόγια, πραγματικά, για αυτό που ζω. Αντιγόνη μου. Ναι, Ζήνα. Δεν έχω εικόνα και απλά από αυτά που άκουσα νομίζω ότι ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που κάνατε. Αυτή τη στιγμή... Τώρα ζω ένα άλλο δράμα. Αυτή τη στιγμή η Ρούλα μας ενημέρωσε και μετά κατευθείαν ήρθαμε σε επαφή μαζί σου για τη βεβήλωση του τάφου της μικρής Ραφαέλας. Ρούλα μου. Ακριβώς, Ζήνα. Όταν προχθές το βράδυ, Αντιγόνη, έλαβα κάποιες από τις φωτογραφίες στα χέρια μου από το μνήμα. Δεν το πίστευα. Λέω, δεν μπορεί να είναι ο τάφος της μικρής Ραφαέλας αυτός. Επειδή όμως ήμουν εκεί την ημέρα της κηδείας και ξέρω πολύ καλά και στα 40 τι ακριβώς είχε συμβεί με το μνήμα. Λέω, είναι της Ραφαέλας. Δεν μπορεί. Θα έχουν κάνει κακό και σε άλλα μνήματα. Ψάχνοντας λοιπόν το ρεπορτάζ για το αν υπήρξε κάποιος ανεμοστρόβιλος, κάποια κακοκαιρία, κάτι να συνέβη στα Τρίκαλα, είδα ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Και μόνο ο τάφος της μικρής σου κόρης είναι αυτός ο οποίος έχει καταστραφεί, έχει βεβηλωθεί. Και ξέρω ότι την Παρασκευή το πρωί εσύ ήσουν αυτή που πηγαίνοντας στο κημητήριο αντίκρισες αυτή την εικόνα. Ακριβώς έτσι έγινε. Το πρωί βρέθηκε ο σύζυγος στο κημητήριο. Ήταν όλα μια χαρά, επειδή μετά είναι η δουλειά μας, είναι το κατάστημα που έχει ο σύζυγος, σταμάτησε. Ήταν όλα μια χαρά. Το μεσημέρι ο πατέρας από το διπλανό το παιδάκι, είχα στο παιδάκι του και αυτός, γύρω στις 3:30, ειδοποίησε το σύζυγο. Παιδιά λέει, ήρθατε στο κημητήριο. Ναι, λέει ο Βαγγέλης, το πρωί. Είδατε τι έχει γίνει. Τι έγινε, λέει ο Βαγγέλης. Ελάτε γρήγορα. Την χάνει και αστυνομικό στο παιδί. Ελάτε, λέει, γρήγορα. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να πάει, ήταν έξω. Έκλεισα το μαγαζί και πήγα εγώ. Και αντίκρισα αυτό. Θέλω να βγει κάποιος και να μου πει αν είδε κάτι, αν άκουσε κάτι. Ποιος κλώτσισε την καρδιά του παιδιού μου από το μνήμα του. Ποιος μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα.
ξέρουν που είμαι, ξέρουν που έχω το μαγαζί, να έρθουν σε μένα. Εάν πιάσω κάποιον εκεί, θα του ρουφήξω το αίμα με το καλαμάκι. Δεν έχω κάνει μήνυση ούτε κατά γνώστον ούτε τίποτα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Θα του ρουφήξω το αίμα με το καλαμάκι. Είναι αδιανόητο. Αν κάποιος κάτι είδε, να έρθει να μου το πει, να μου αφήσει ένα φάκελο ανώνυμα. Κάτι, κάτι. Αντιγόνη μου. Δεν πρόκειται να μπλέξω κανέναν. Πραγματικά είναι αδιανόητο πως ένα μικρό κοριτσάκι, ό,τι και να έχεις με τους γονείς, ναι, με τον οποιονδήποτε, να πας να βεβηλώσεις το μνήμα ενός μικρού παιδιού αθώου. Και επειδή η συνεργάτηδά μας έχει έρθει εκεί από το πρωί, η Εύη Γιαρκιά, είδε ότι αποκατέστησες όλες τις ζημιές αμέσως. Δεν άντεξες ούτε δύο μέρες να είναι το σπίτι του παιδιού σου διαλυμένο. Ευάκη μου. Είναι ένα πάρα πολύ στενάχωρο θέμα που προκάλεσε φρίκη και αποτροπιασμό και σε μένα και στο Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ. Βεβαίως έσπευσε η Αντιγόνη και ο σύζυγός της να φτιάξουν το μνήμα, όμως είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτό συνέβη από ανθρώπινο χέρι. Κάποιοι θέλησαν να πληγώσουν αυτούς τους γονείς, που ούτως ή άλλως οι πληγές τους δεν έχουν επουλωθεί. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει στιγμή που η Αντιγόνη να μην σκέφτεται το αγγελούδι της, τη μικρή Ραφαέλα. Η μαρμάρινη καρδιά που είχε πάνω τη φωτογραφία, σαν να την έχει κλωτσίσει, σαν να την έχει σπρώξει ανθρώπινο χέρι. Εμείς μιλήσαμε με τους υπεύθυνους του νεκροταφείου, γιατί θα μπορούσαν παραβατικοί άνθρωποι να έχουν μπει στο νεκροταφείο προκειμένου να κλέψουν, να ληστέψουν. Όμως όλοι οι τάφοι, όλα τα μνήματα ήταν άθικτα. Μόνο της μικρής Ραφαέλας ο τάφος ήταν πεσμένη η μαρμάρινη καρδιά, έσπασε το μάρμαρο που βρισκόταν στην πρόσωψη και αναγκάστηκε η Αντιγόνη και ο σύζυγός της να βάλουν ένα χλωοτάπητα που θυμίζει γκαζόν, ένα πράσινο χλωοτάπητα. Το έφτιαξαν αμέσως. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε κι εμείς, όμως είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποιοι ανθρώπινο χέρι το έκανε αυτό. Πολύ, Ζήνα μου, για να με ηρεμήσουν πολλοί κόσμος, έτσι, μου λέει, έγινε από τον αέρα και τα λοιπά. Αν δείτε και στις φωτογραφίες πιο πίσω που υπάρχουν άλλα μνήματα από παιδάκια, δυστυχώς, υπάρχουν κάτι ξύλινα κοκοράκια που αυτά πέφτουν και εμένα με το στόμα αν τα φυσήξεις. Δεν έχει πέσει τίποτα, δεν υπήρχε ούτε αέρας. Στο κατασκευαστικό κομμάτι, αν κάποιος μας ακούει που φτιάχνει τα μνημεία, η ισχυρή κόλλα αυτή που βάζουν οι Mega Box, δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμη και όταν πας να κάνεις εκταφή, δυσκολεύονται να ανοίξουν τα μνήματα. Η καρδιά, επίσης, στη βάση, αν θα γίνει κάποιο zoom στις φωτογραφίες, ήταν με σίδερο εντός του μνήματος. Έχει φάει κλωτσιά. Παιδιά, για όνομα του. Έχει φάει κλωτσιά. Εικόνες σπαρακτικές, γιατί δυστυχώς εκεί στο μνήμα της μικρής Ραφαέλας, γύρω-γύρω και δίπλα, είναι τάφοι παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πραγματικά, επιβεβαιώνω όλα αυτά που λέει η Αντιγόνη, μόνο της μικρής Ραφαέλας το μνήμα υπέστη αυτές τις ζημιές. Δυστυχώς. Αντιγόνη μου. Δοξολογεί το Θεό αυτός που το έκανε, δεν τον έχω πιάσει εκείνη την ώρα. Αντιγόνη μου, είσαι ένας άνθρωπος. Θα ήμουν φυλακή. Που στο έλεγα και χθες που συνομιλούσαμε. Έχεις ζήσει και έχεις ορθοποδήσει από την αγάπη του κόσμου. Πραγματικά ο κόσμος σε έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια που ζητούσες βοήθεια για τη Ραφαέλα ήταν στο πλευρό σου. Όλος ο κόσμος προσευχόταν για όχι σένα. Μόνο. Και ακόμη. Και ακόμη είναι στο πλευρό μας. Και ακόμη μας στηρίζει. Στο νέο ξεκίνημα με το σύζυγο ακόμη μας στηρίζουν. Αυτό ήθελα να πω. Ότι εσύ αμέσως μετά το τραγικό συμβάν με τη μικρή Ραφαέλα, έρχεται και το συμβάν με το σύζυγό σου, που ουσιαστικά ένα μεγάλο διάστημα είναι σε κέντρο αποκατάστασης, γιατί παρολίγο να μην ζει και εκείνος, να μην είναι στη ζωή. Και αμέσως μετά προσπαθείτε και οι δύο, αφού τον απολύουν από την εργασία που είχε, να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, ανοίγετε ένα μαγαζί, στην είσοδο μεταξύ Καλαμπάκας, νομίζω, και Τρικάλων είναι. Και Τρικάλων, στην είσοδο της, ναι, Καλαμπάκας, Τρικάλων. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Πόλης, έρχεται ο κόσμος και σας βοηθάει, θέλουν να φάνε σε εσάς, να σας στηρίξουν. Και μου είναι αδιανόητο. Πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες ψυχές εκεί έξω, κάποιοι άνθρωποι,
είναι δεν είναι άνθρωποι, που αν κάποιο παράπονο έχουν από εσάς, γιατί κάτι έχουν, μια εκκρεμότητα προσωπική, βεβηλώνουν τον τάφο ενός αθώου παιδιού. Ενός παιδιού που έζησε έως την ηλικία που έζησε τόσο πολύ δύσκολα. Και είναι ένας άγγελος. Και έρχονται να κάνουν τι. Τι. Δεν το πιστεύω. Μόνο εκεί μπορεί να με πονέσει. Αυτός που το έκανε ξέρει ότι μόνο εκεί μπορώ να πονέσω. Κατά τα άλλα, στέκομαι όρθια, άμυνά μου είναι το χαμόγελο. Προσπαθώ τίμια μαζί με τον σύζυγό μου να ορθοποδήσουμε, να έχουμε τη δουλειά μας, ένα πιάτο φαγητό και να έρθει στη ζωή μας ένα παιδάκι. Έτσι όμως, υπό αυτές τις συνθήκες πραγματικά, γιατί εγώ ξαναέζησα τη δεύτερη ταφή τώρα του παιδιού. Υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα να πας και να σου υποδεικνύουν πώς θα σου φτιάξουν το μνημείο και να το περνάω δεύτερη φορά αυτό. Τη στιγμή που ο Βαγγέλης είναι σε λίστα για να βάλει μόσχευμα και κοιτάμε να το παρατείνουμε για να έχουμε ένα πιάτο φαγητό τίμια. Και μας στηρίζει ο κόσμος όλο αυτό. Δεν θέλω να στοχοποιήσω κάποιον συγκεκριμένα, αλλά το ξαναλέω. Εάν κάποιος από τα Τρίκαλα είδε ή άκουσε κάτι, με ένα φάκελο ανώνυμα να με ενημερώσει. Ας μου το ρίξει κάτω από το μαγαζί. Τον εκλυπαρώ. Και όποιον πιάσω μέσα στο αλφα κημητήριο Τρικάλων, είτε να κλέβει είτε να κάνει κάτι άλλο, πραγματικά θα έρθει να με πάρει συνέντευξη από τη φυλακή Ζήνα μετά από αυτό που έζησα σήμερα. Μάλλον την Παρασκευή.